λαμβάνοντα γνώση τη από 22 Εντεκάτου του 2016 επιστολή των κατοίκων του οικισμού Μαΐστρο Αλεξανδρούπολη, η εταιρεία Eurogaz διαψεύδει αλλά και διαμαρτύρεται για τα ψεύδη και τις ανακρίβειες όπως τονίζει η ίδια που αναφέρονται σε αυτήν. Η εταιρεία Eurogaz δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από το έτος 1994, προμηθεύοντας με υγραέριο τόσο τα νοικοκυριά και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της περιοχής, όσο και τις επαγγελματικές μονάδες. Από τις ιδρύσεώς της, η εταιρεία μας λειτουργήσε πάντοτε νόμιμα, εφοδιασμένη με τις απαιτούμενε από την νομοθεσία διοικητικέ άδειε και υποκείμενη ανα πάσα στιγμή σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Το έτος 2006 με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη τη δραστηριότητας στο πεδίο εξαγωγών προ τι λοιπέ βαλκανικέ χώρε ζήτησε και έλαβε την υπαριθμόν 945 του 2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πεχοδέ, Ανάπτυξη και Εμπορική Ναυτιλία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για επέκταση. Την ανωτέρω απόφαση, η οποία επαναλαμβάνουμε ότι αφορούσε την άδεια για επέκταση και μόνο, προσέβαλαν την ίδια χρονιά ορισμένοι κάτοικοι του οικισμού μαστρου ενώπιον του ΣΤΕ, το οποίο δυνάμει υπαριθμών 4884 κάθετος του 2013 αποφάσεώς του την ακύρωσε. Όχι όμως για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Εντεκάτου του 2016 επιστολή των κατοίκων Μαΐστρου, αλλά αποκλειστικά και μόνο επειδή για την περιοχή ΒΠΑ ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση όπου βρίσκεται η εγκατάστασή μας δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 2545-1997 κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού του ΒΠΑ όπου θα καθόριζε ειδικά τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό, πριν την έκδοση της απόφασης εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων θα έπρεπε σύμφωνα με το ΣΤΕ να είχε εκδοθεί απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης την οποία η αρμόδια αδειωτούσα αρχή δεν θεωρούσε αναγκαία δεδομένου ότι η περιοχή ήταν και είναι χαρακτηρισμένη ως βπα, -ΒΠΑ. Είναι συνεπώς φανερό. Ότι η ακύρωση τη επέκταση έγινε αμυγό για τυπικού και όχι για ουσιαστικού λόγου και σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ευθύνεται η EuroGaz για τη μη έκδοση υπουργική απόφαση χωροθέτηση του ΒΠΑ, υποχρέωση που βαρύνει αποκλειστικά τη δημόσια διοίκηση. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο τη έγκριση μελέτη περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργία τη εταιρεία, η οποία σημειωτέων είναι αορίστου διαρκεία, όπω προβλέπει ο νόμο, χωρί όμω την επέκταση την οποία έχει κατασκευαστεί καταθέσει εμπροθέσμος και η όποια καθυστέρηση δεν οφείλεται σε δική της υπετιότητα, αλλά σε γραφειοκρατικές αγγυλώσεις του δημοσίου τομέα. Καθίσταται επίσης σαφές και από όλο το κείμενο της απόφασης του ΣΤΕ, η οποία είναι δημοσιευμένη ότι η ακύρωση της άδεια δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας, που ψευδώς αλλά εντέχνως αναφέρονται στην επιστολή αποκλειστικά και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων κατά τη επιχείρησή μας. Ρητά δηλώνουμε ότι η εγκατάστασή μας είναι πλήρω πλήρω εναρμονισμένη και επιστοποιημένη με την οδηγία σε Βέζο για την αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων και μάλιστα με προσφάτω συγκεκριμένη σχετική μελέτη κατά την οποία λήφθηκαν υπόψη και τα πιο ακραία σενάρια. Δεν θα πρέπει επίση να παραβλέψουμε πω τα όσα επισημαίνει το ΣΤΕ δεν αφορούν μόνο την εταιρεία μα, αλλά και τι παρακείμενε και γειτονικέ εγκαταστάσει πετρελαιοειδών. Τέλο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το υγραέριο από τη φύση του είναι φιλικό προ το περιβάλλον και η χρήση του τόσο οικιακή όσο και επαγγελματική οδηγεί ανυπηρεσία υπερθέτω στην καλυτέρευση τη ποιότητα ζωή όλων μα. Η εταιρεία μα επιθυμεί να έχει του κατοίκου δίπλα τη και όχι απέναντί τη, δεδομένου ότι έχει εμπράκτο αποδείξει ότι στοχεύει όχι μόνο σε προσωπικό κέρδο, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.